Έρχεται κι άλλο. Χρόνια πολλά, πατέρες, κάνετε. Χρόνια πολλά, κύριε και δήμαρχε. Καλώς ήρθατε. Κυρικά μου, καλώς ήρθατε. Χαιρόμαστε που βλέπουμε το Θάρι TV. Παίρνουμε θάρρος όταν βλέπουμε το Θάρι TV. Έτσι πρέπει να το λένε, θάρρος, Θάρι, το ίδιο εξάρτηση. Βοήθειά σας. Σε όλο τον κόσμο. Ας τα πολύ σημαντικά. Ωραία. Ωραία. Thank you.
Ωραία, παντού πήγαμε. Γεια σας, γεια σας. Thank you.
Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νικαίοι και στους αιώνας των αιώνων. Δέλτε προσκυνήσαμε και προσπέσουμε το βασίλειο του Θεού. Δέλτε προσκυνήσαμε και προσπέσουμε το βασίλειο του Θεού. Δέλτε προσκυνήσαμε και προσπέσουμε αυτός μας και το ημών. Ελέγξη των Κύριων Κύριων Θεών υπάρχει της χώρα. Εξομολόγηση είναι όλα πρέπει εμείς να μάθουμε σπόρους σημάδιων. Please.
Oh.
σου των καμνών των εκμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε, από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε Ιησού, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχαρητή. Παναγία Σαφράντου, υπερευλογημένη εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Άγιου Παρθένου Μαρίας. Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσονται σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή νημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ηλικία ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Ελεησόν μου Δέσποτα Amen.
Αγίας προσφέρει τον θελούντον πόθο σου την ακλήση. Ότι παρά το Κυρίο το έλεος και πολύ παρά το ίδρωση και αυτός κυκρώσεται τον Ισραήλ ει πόσο τον ανομιούνα του Άγιος ετησία με ορτή κι τεχνή Χριστού εκκλησίαν νικήτα έδωξε μνήμη με ορτάζουσα της εισαν
με τα Παρισία.
Και φως εις της Χριστώ ημών αδελφότητος. Κύριε Ιησόν,
Πάντων ερχεμός και δόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεμπιθυμούντων, εν την πόλη και νωρία τα μάτη, των εννοητών, εμητρώπων, συντρόμητων και αφιέρωτων, της Αγίας Εκκλησίας αυτής. Κυρίεξον, κυρίεξον, κυρίεξον. Και την δυόμεθα υπέρ των μακαρίων και ειδήμων πτήτωρων του Αγίου Ναυτούτου, κυβερπάντων των προναβασσαμένων πατρίων και αδελφώνημων, των εμπάδες ευωσχημένων και απαντακού ορθοδόξων. Αιωνία η πλημία αυτών. Εκυριαμεθα υπέρ των κακοπορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πασέντων λόγου τούτων, κοπιών των ψαλόντων και υπέρ του περιεστώντων λόγου του απεκτεχομένου, το παράσου μέγα και πλούσιον ελεών. Ότι ελεήμων και φιλάρχο πως Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αιν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Καταξίωσον Κύριε διεσπένον ταύτης, ως το φίλοι μας, Κύριε Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξισμένων των ομάς τους αιώνας. Αμήν. Για εις το Κύριε το λέω στο μάτρο Πάπε πίσε με νεπισέ, και διαψώμε τα δικαιώματά σου, και διαψώμε τα δικαιώματά σου, και Κύριε, το λαό στον αιώνα επιτρώσει παρήγγι. Συμπρέπει ένο, συμπρέπει ύμνο, να πρέπει αυτή και το ιό του Αγίου Πνεύματι, νυν και άει του αιώνα στον αιώνα. Πληρώσουμε την εσπερινή θέση μνημόνων των Κυρίων.
και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐν και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πνευματική χωρία συνοτήσομαι τα ευσεβούς ημών γένους, βάσης αρχής και εκκλησίας εν τον κράτη ημών,
του κατά ξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστου ημών κρατού και των σωμάτων ασφαλείας. Σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και απέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών και φερωτών του Αγίου Ναού τούτου και των δούλων του Θεού, των επιτελούντων την Αγίαν εορτήν ταύτην και προσφερόντων τα δώρα ταύτα, υγείας, σωτηρίας, θείας, βοηθείας, υπέρ αυτών είπομε. Ετιδεόμεθα υπέ του διαφυλακτήν την Αγίαν Εκκλησίαν ίσον πόλην και νωρίαν ταύτην και πάσαν πόλην και χώραν από όλη αργύλιμου σεισμού καταποντισμού πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων εφηλίου πολέμου και φνηδίου θανάτου και υπέρ του ηλέον ευβενή και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπο Θεών ημών του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσον την καθημών κινουμένη και ρίσαστε ημάς εξεπικειμένης δικαίας αυτού απειλής και λέησε ημάς. Ακούσε, Κύριο των Θεών ημών, πονείς της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και λέησε ημάς. Επάκουστον ημών ο Θεός, ότι ημών ελ της πάντων των δράκων της γης, εν θαλάσσι και εν μακράν, και ήλαιος ήλαιος γεννημής δέσποτα, αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς. Ελέη ημών γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και συνδόξα με το Πατρί και το Υιό, το Αγίο Πνεύμα την νύν και αΐ Ιησούς αιώνας των αιώνων. Ειρήνη πάση. Τα σκεφαλάς ημών το Κυρίο κλείνομεν. Δέσποτα πολυέλε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, πρεσβείες παναγλάντες παιδις ημών Θεός των Πρωθυμαρίας της Πυλιανής, δυνάμει τιμίου και ζωοποιού σταυρού, τη χάρη του Παναγίου και ζωδόχου τάφου, προστασίες των τιμίων, επουρανίων, νοερών, αηλών δυνάμων, εσωμάτων, ηγεσίας με δόξου πρόφητου προδρόμου, καπτιστού Ιωάννου, του Αγίων ενδόξου του Αποστόλου, του Αγίου ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού, του Γεφουλαγμένου Ιωάννου, του Θεολόγου, των Αγίες Πατέρων ημών, εγάλη του μενικών δασκάλων και έρχων, των Αγίων ενδόξου μεγάλων μαρτύρων, του Αγίου Πατέρων Πατέρων ημών, Σαββατον Καλήμιο Ασκησαντός, Ιωνά, του Αγίου Κιάθμιου στην Παλαιά, του Δικαίων Θεοπατών Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου ενδόξου μεγάλων μαρτύρων, κοίτα του Νησιρίου, και μη επιτελούν και πάνω στον Αγίον. Ετρώνε τον πίσω την δέηση ημών,
Και να δω
γύρω ο κεφάλι του ναού του Αγίου Νησιρίου, του Αγίου Νικήτα, πρόσωπα και πράγματα τα οποία πραγματικά με συγκινούν. Βλέπω Νησιρίου στις Ρόδου, αλλά και Νησιρίου σε εντάφθα νήσου. Βλέπω πρόσωπα τα οποία πραγματικά μαζί μεγαλώσαμε μέσα στην Ρόδο, επί 38 χρόνια, απέναντι μου είναι και απέναντι και στο βάθος. Και πραγματικά συγκινούμε. Συγκινούμε ιδιαίτερως όταν μικρίζω εδώ πέρα τους Νησιρίους, τις Νησιριές, τα παιδιά τους, αυτούς τους κατοίκους του νησιού αυτού, που πραγματικά πρόμαχοι μένουν στο νησί αυτό και υπερασπίζονται αυτού ιερού αυτού χώρου, γη και ουρανό, θάλασσα και πάνω αγαθό. Ένας νέος έφυγε τα χρόνια εκείνα τα δύσκολα όταν απλά από τη σκλαβιά του Ασιάτου Τούρκου το νησί αυτό και το Δεκάνησο, είπατε μας ολόκληρο βέβαια, έφυγε μια οικογένεια από το νησί αυτό και κατέληψε αυτή η οικογένεια την πατρική εστία, το νησί ωραίο όμορφο της Παναγιάς της Τηλιανής και μετά της Ιστιών, πρωτεύουσα του συμβλέγματος του Δεκανησιακού Συμβλέγματος για μια καλύτερα ζωή. Έφυγαν τότε, έφυγε η οικογένεια τότε του Αγίου Νικήτα και πήγε στη Ρόδο. Και πού πήγε νομίζετε, πού εγκαταστάθηκε? Πήγε από την Παναγία του Ισοδείου του Θεοτόκου, των Μητροπολιτικών Ναών. Διότι εκεί πραγματικά ζούσε μια παροικία, τότε παροικία των Ισηρίων, η οποία παροικία αγκάλιασε τους επισκέπτες αυτούς της Ρόδου όταν πήγαν από εδώ το νησί. Είχαν παιδιά, 2-3 παιδιά. Το μεγαλύτερο ήταν ο Νικήτας. Αλλά τα χρόνια εκείνα σεβασμιότατε δύσκολα χρόνια. Καταργητής ήθελε οπωσδήποτε να επιβάλλει στο λαό Βοτιάς και Σιδήρου την πίστη στον Μωάμεθ. Τότε λοιπόν κατόρθωσε, όπως και πολλούς νέους, να τους πάρει κοντά του, στο Σαράγι, να τους κάνει πραγματικά μονοδανούς. Ένας εξ' αυτού ήταν και ο Άγιος και ο Άγιος Νικήτας, ο Νικήτας, ο μικρός Νικήτας τώρα, ο οποίος πραγματικά εγκατέλειψε την πίστη του Ναζωραίου Χριστού και σπάστηκε τον μονοδανισμό. Όμως, εκεί που έπαιζε με τα παιδιά της ενορίας της Παναγιάς μας, στη Μητρόπολη της Ρόδου, κάποιο παιδάκι του είπε, άβουξαρι από εδώ. Τότε, το παιδί αυτό, ο νέος, πάει στη μάνα του και της λέγει, μάνα, γιατί με είπαν λουκτάρι, τι συμβαίνει η μάνα του, παιδί μου, παιδί μου. Εδώ που ήρθαμε, όπως βλέπεις, αλλάξαμε και την πίστη μας. Α, έτσι λέει η μάνα. Τότε, φως Θεού, φωτίζει το παιδί αυτό το μικρό, τον Νικήτα, και ήταν κοντά στην εκκλησία της Παναγιάς. Γύριζε γύρω-γύρω από την εκκλησία. Και όταν η εκκλησία λειτουργούσε, πήγε στο παράθυρο να ακούσει τα ακούσματα εκείνα της εκκλησίας μας, που στο Άγιο Ευαγγέλιο, δηλαδή τον ιερέα, ενώ και σε αγίες τραπέζες των λειτουργών ιερέα. Σιγά-σιγά όμως, τι κάνει, παίρνει ευλογία από τον τότε πνευματικό του. Φαίνεται ότι τα χρόνια εκείνα, το 1700, επάνω στο Λοδίνι υπήρχε μια πνευματική πανεσία, μια πνευματική ομάδα ανθρώπων πνευματικών και έναν καλό πνευματικό. Παίρνει λοιπόν εντολές και φεύγει από το νησί της Ρόδου και πάει στη Χίο. Πάει εκεί στη Χίο για να δει πραγματικά μια άλλη ζωή. Εκεί που πήγε στη Χίο, πάει στη Μονή της Νέας Σιών. Και εκεί αγωνίζεται πραγματικά. Αγωνίζεται με διπλό αγώνα. Το πώς θα αντιστρέψει την Ορθοδοξία, αλλά και πώς θα αποβάλει τον μοναδανισμό. Όμως, η σύνδεση του εκεί πνευματικού στη Μονή της Χίου δώσει τη δύναμη εκείνη πραγματικά να αλλάξει τρόπο ζωής. Θα φωτιστεί από το Άγιο Πνεύμα, το Πνεύμα της Αληθείας, το Πνεύμα της Αγάπης, το Λέος του Νυχτυρμών. Και τότε κατεβαίνει στην πόλη και αρχίζει το μαρτύριό του. Αρχίζει να επιτίθεται στους Οθωμανούς και τους λέγει, τι πιστεύετε εσείς, ποιος είναι αυτός που πιστεύετε,
στο Μωάμερ πιστεύετε, εγώ πιστεύω σε άλλον Χριστό, τον Κύριο της Δόξης Χριστόν, που είχε στον κόσμο αυτό και σταυρώθηκε υπέρ ημών. Συνέχεια αυτό έλεγε, με αποτέλεσμα να συλληφθεί και να υποστεί το μαρτύριο. Έδωσε το αίμα του ο Νικήτας, ο νεαρός Νικήτας τότε, προς δόξαν Θεού. Έδωσε ό,τι είχε την πίστη του για τον Χριστό και άλλαξε πραγματικά μία μορφή. Άλλαξε το πρόσωπό του, έγινε γαλήνιο το πρόσωπό του, έγινε άγιο το πρόσωπό του, διότι για το μαρτυρίο πραγματικά έδωσε εκείνη την δύναμη ο Άγιος Θεός, τόσο ώστε το πρόσωπο του μικρού εκείνου ανθρώπου να αλλάξει, να γίνει φως, να φωτίζει τον κόσμο. Και όπως ακούσαμε στα ωραία τροπάρια προηγουμένως, αγωνίστηκε. Έδωσε το είναι του για τον Χριστό. Και όμως ο Χριστός τον δάμεξε το στεφάνι του στο αιώνιο. Και θαυματούργησε και θαυματουργεί ο Άγιος. Αυτός είναι ο Άγιος Νικήτας, ο Νησίριος, τον οποίο σήμερα τιμούμε και βλαβούμεθα και ψάνουμε τα τροπάρια του και τιμούμεθα τη ζωή του. Οι Νησίροι πάντοτε είχαν μέσα στο σπίτι του τον Άγιο Νικήτα. Την Παναγία πρώτα πρωτίστως από τον Άγιο Νικήτα και από εκεί παίρνουν δύναμη και παίρνουν δύναμη πραγματικά για να αντιμετωπίσουν όλες αυτές τις δυσκολίες της ζωής αυτής από τότε και μέχρι σήμερα. Και άλλωστε, σεβασμιότατε, η ιστορία επαναλαμβάνεται. Τη 1700 και 2017 τα βλέπουμε και σήμερα τα πράγματα αυτά. Βλέπουμε ότι βάλεται η Εκκλησία του Χριστού. Βλέπουμε πραγματικά ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει σήμερα. Θεωρίες διάφορες, διάφορα τεκνάσματα προσπαθούν όμως να μακρύνουν την Εκκλησία του Χριστού. Αλλά όμως ζει Κύριος, ζει και ο λαός αυτού. Γιατί έχουμε τους Αγίους μας, οι οποίοι άγιοι πραγματικά με την Παναγία μας πρεσβεύουν στον Άγιο Θεό για τη δική μας πνευματική θαλπορή, τη δική μας πνευματική ανύψωση. Διότι ο άνθρωπος ένα σκόπο έχει. Πώς θα φύγει από τον κόσμο αυτό. Θα φύγει πραγματικά με πίστη στον Θεό. Τότε θα απολαύσει ότι απόλαυσε το Άγιος Νικήτας. Το ουράνιο φως. Την ουράνιο έλαμψη. Εάν ο άνθρωπος στον κόσμο αυτό αγωνίζεται για τα εφήμερα του τα αγαθά του κόσμου αυτού, δύσκολα να βρει κανείς την άλλη Ιερουσαλήμ, τον Παράδεισο. Γι' αυτό αγαπητοί μου αδελφοί, σήμερα έχουμε ακόμα λίγο χρόνο. Ας αλλάξουμε τρόπο ζωής. Ας έρθουμε στην Εκκλησία μας. Τη μόνη πηγή σωτηρίας. Δεν υπάρχει έξω από την Εκκλησία του Χριστού τη μία Αγία κατά την Αποστολική Εκκλησία σωτηρία. Μέσα στην Εκκλησία αυτή είναι η σωτηρία. Διότι είναι ο Χριστός θαυμός και αναστημένος. Είναι εκείνος ο οποίος όπως τα χέρια του μαρτυρίου του για να σταδιαστώτα να νιώσει γη και ουρανό άνθρωπο και Θεό. Όπως το είδε πραγματικά και ο Άγιος Νικήτας ο Νησίριος. Έτσι πρέπει λοιπόν και σήμερα οι νέοι χριστιανοί, εμείς οι ορθοξένες χριστιανοί, να αλλάξουμε τρόπο ζωής, να κοιτάξουμε τα παιδιά μας, την νεολαία μας, να δημορφώσουμε παιδεία με ουσία Κυρίου, διότι παλεύει σήμερα η παιδεία μας και η νεολαία μας σε άλλους λόγους θα πω. Τους βλέπουμε πραγματικά αγαπητοί μας και κλαίμε. Σήμερα είμαστε στην τηλεόραση, κύριε Έπαρχε, το τι γίνεται στη Θεσσαλονίκη, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη. Το τι γίνεται. Τρόπο σκουπιδιού έγινε το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη. Γιατί? Διότι οι νέοι σήμερα δεν θέλουν να καταλάβουν ότι η ζωή αυτή είναι ωραία, αλλά όμως να τη βαδίζουμε ωραία, σωστά. Εάν αλλάξουμε τρόπο ζωή, τότε τα πάντα τα χάνουμε. Να τα αποτελέσματα. Γιατί τα αποτελέσματα να βλέπουμε κάθε μέρα. Στην Αγγλία, στη Γαλλία, σε όλα τα κράτη να βλέπουμε σφαγές, κακομοιριά, αμαρτία. Γι' αυτό η αμαρτία, αγαπητοί μου, πρέπει να φύγει και από εμάς τους Έλληνες. Διότι θα προδώσουμε λόγο μεγαλύτερο στους Έλληνες στον Θεό. Διότι εμείς είμαστε Αγιωτούκοι. Έχουμε τον Θεό μαζί μας. Διότι ο Θεός που καμάρτυρε με αυτό να φύγει, αλλά πάντοτε στους ανθρώπους του να μας συνετήσουν, να μας οδηγήσουν στον δρόμο της αρετής. Και σήμερα εδώ ο Θεός, θυμασμιότατε, έχουμε πολλούς Αγίους, νέους Αγίους, τον Άγιο Πορφύριο, τον Άγιο Παΐσιο τον Νέο, τον Άγιο Γεώργιο και όλους αυτούς τους Αγίους τους νέους, 25
ανυπαρτάξει τον Πατριάρχη μας από την μέρα που ανέβηκε στο χρόνο του Πατριαρχείου μας, το δικό χρόνο. 25 ανυπαρτάξεις. Και αυτό τι σημαίνει? Ότι ο Θεός θέλει τους ανθρώπους του να μας ενισχύσουν. Θέλει τον Άγιο Νικήτα να μας δώσει δύναμη σήμερα. Να αλλάξουμε πανελλαδόν τρόπο ζωής. Εύχομαι το βάθος της καρδίας, όπως ο Άγιος Θεός, για πρεσβειών του Αγίου Νικήτα, μας στηρίζει, μας ενδυναμώνει στην πίστη, μας δίνει αγάπη, πραγματικά αγάπη Χριστού. Και πάλι ευχαριστώ σε μας για την αγάπη σας, με τον Άγιο Κλήρο, την εφορία του ναού του Αγίου Νικήτα και θυμούμε την μέρφω εκείνη, την μέρφω την γυναικούλα εκείνη, η οποία τότε έφτιαξε το ναό αυτό, μαζί με τον Γέροντα Φιλόχιο τον Μακρύ, με τις άλλες νησιριές, αλλά θυμάμαι και όλους τους ιερείς που πέρασαν, τον πατέρα Νικόλα από τον Χατζόπουλο, τον πατέρα Ιωάννη από τα νοικιά και όλους εκείνους τους ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά δούλεψαν στο νησί αυτό και έδωσαν το ίδιο τους για το νησί αυτό, έδωσαν την πίστη τους. Γι' αυτό βλέπω σήμερα κύκλο πάντων ημών του νησιρίου και της νησιεριές. Αλλά βλέπω και πολλά παιδιά σας, Άγιε Κόρ και Νησίρου και από την Κόρ. Και είναι μεγάλο πράγμα. Γιατί όπου ο επίσκοπος, εκεί και η εκκλησία. Και όπου η εκκλησία, εκεί και ο επίσκοπος. Εύχομαι λοιπόν αυτό το ωραίο πανηγύρι να συνεχιστεί, να μεγαλώσει πραγματικά, προς δόξα Θεού. Αμήν. Μας αξίωσε η χάρη του Αγίου Θεού με τις ευχές και τις ευλογίες του Οικουμενικού μας Πατριάρχου κυρίου κυρίου Βαρθολομαίου να σταθούμε εδώ στον Ιερό Ναό του Αγίου Ενδόξου Νεομάρτυρος Νικήτα του Νησιρίου και να έχουμε τη χαρά σε μας μειώντατα Μητροπολίτα Λέρου Καλύμνου και Στυπαλέας και αγαπητέ εν Χριστώ αδελφέ και περιπόθητε κύριε Παΐσιε να προστείτε του Εσπερινού και αύριο με τη χάρη του Θεού της Θείας Λειτουργίας για τη μνήμη αυτή. Κι είμαστε ο πλήρως και ο λαός της Ιεράς Μητροπόλεως Κόβου και Νησίρου, χαρούμενοι και υπερήφανοι που σας έχουμε εν μέσω ημών, ευλογούντα και αγιάζοντα ημάς. Και η πρόσκληση δεν είναι μία τυπική πράξη, είναι μία πράξη καρδιακή και μία πράξη χαράς, αλλά μία πράξη η οποία φέρει και μία ευθύνη για να αναγνωρίσουμε τους κόπους, τους μόχτους και τους ιδρώτες σας για αυτό το όμορφο και ευλογημένο νησί την Ίσυρο, τότε που ήσασταν πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Ρόδου και όπως γνωρίζουμε όλοι τότε ανήκε και η νήσος Νίσυρο στη Ρόδο. Θυμούνται οι νησίροι τις αγωνίες σας, τους κόπους σας, τις ελπίδες σας, την αγάπη σας, τη φροντίδα σας και σας μνημονεύουν συνεχώς. Ο δε Άγιος Αρχιερατικός Επίτροπος Νησίρου και ηγούμενος της Παναγίας της Χιλιανής Πατήρ Στέφανος μνημονεύει πάντοτε το ονόματό σας με περίσχια χαρά αλλά και αγάπη. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε σήμερα εδώ για να μας ευλογήσετε, σεβασμιότατε αδελφέ και γέροντά μας. Και σας ευχαριστούμε γιατί ξέρουμε πως προσεύχεστε από την Ιερά σας Μητρόπολη και για μας. Αισθανόμαστε αυτή την αγάπη και τη φροντίδα στο βλέμμα σας, στις κινήσεις σας. Την αισθανόμαστε κάθε φορά που συναντώμεθα είτε στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, είτε στις πανηγύρεις του Δωδεκανήσου. Και σας παρακαλούμε να συνεχίσετε να προσεύχεστε γιατί το έχουμε ανάγκη και ο κλήρος και ο λαός της Μητροπόλεως Κόβου και Νησίρου. Ευχόμαστε για πάρα πολλά χρόνια να είστε εδώ προσκυνητοί στον Άγιο Νικήτα, να μας ευλογείτε και να μας στηρίσετε. Γιατί έχουμε ανάγκη αυτό το στηρισμό, γιατί αυτή είναι η ελπίδα των χριστιανών αλλά και όλων των ανθρώπων. Να μπορεί να κουμπάει ο ένας τον άλλον για να αισθάνεται δυνατός και αυτή εξάλλου είναι η παρουσία του Θεού. Η παρουσία του Θεού εμφανίζεται στην ενότητα και στην αγάπη μεταξύ των ανθρώπων και αυτό επεδίεξε και ο Άγιος Νεομάρτυρος Νικήτας και αυτό ήθελε να φανερώσει με την πίστη του παρόλο που ήταν πολύ νέος στην ηλικία και δεν δίστασε καθόλου ακόμα και να μαρτυρήσει για αυτή την πίστη. Ευχόμαστε πολλά και ευλογημένα τα έτη σας
Ευχαριστούμε και πάλι. Αμήν. Ο Θεός διαπίστεως στρατευτής μάρτης έδωσε εκουσίως έδραμες προς το στάδιον παρανομούν τον κυθόμενος νικήτα ου θάνατος ουδε πύρου φεγισμή ου παρόντα ου μέλλοντα της αγάπης με του Χριστού επεπώς ανθρωπώνε εξισχύους υπολύσε και καζοήμι ο θάνατος. Ατμοσπός ο Θεός εν της αγής αυτού, ονειός ως περάγριος, κατασκός εωδίμιος, συγκρινώνεται με τένα την έσπαστα, την κεφαλή του την πάσευτον, ήρθα και έμεινε τρεπανόλος ο δεινός, μέχρι τέλους δοξάζοντος, όνε δόξασα, που θεούσε τον έμειδε πότη, της την πρίστη εμπιχρήση, που εκκυψάζοντος του αίματος. Της Αγίης Ευτυχίας του, ευθαμάστος εν ο Κύριος, με τα τέλος μακάριον, εθαλάσσιο μότατα, απερίφθησε δόξε του δικάζοντος, την προσταγή και ανέδραμες, εκεί δεν γειτόμενος, εις αυτούς τους ουρανούς, τους ερφάνους λειτσόμενος, και παρίστασε τη Αγία Τριάδη με τ' αγγέλων, μαρτύρων ως τ' αρβίων, τούτα ζηλώσας πανεύθυμε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, δεύτε των πιστών το σύστημα πνευματική χωρίας επικροτήσω όμεν και των ανθρωπών νικήτα των έδοξων σημερωγάν ο Θεός πόνος ανέτειλε καταποτίζει τας διαρνήριας των πίστων των επίστη και πόδων επιτελούντων την νύχνη αστούτησε βασιλιών. Εκπαντίον κινδύνων των δούλων σου φύλατε, ευλογημένη Θεοτόκε, είδα σε δοξάζομαι την ελπίδα των ψυχών ημών. Ότι ο Θεός Κύριος, εκείνος που πρόσεπον πάντων των λαών, πώς θα μου χάρισει δευτόν και εγώ πιαν λαός του Ισραήλ. Αμήν Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάθη τας αμαρτίας ημών, δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ήγεσε, ασθενίας ημών ένε και εν το ονοματός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι,
και νυχταία ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο Αίγιος ουρανής, αγιώσει το όνομά σου, εφθέτω η βασίλεια σου, και ενδύτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επιτυχής, τον άρτον ημών των αιτιούσιων, ως εμείς σήμερα, και άφεση μη το πλήματα ημών, ως εμείς αυτοί εμείς οφιέτες ημών, εμείς φαινέτης ημάς της πειρασμών,
σκόβω. Έτσι μου έτσι. Ρίσαμενο σε ημίν πρέπει να ευχαριστώ πολύ, εμείς. Πριν να φτάσουν στην Ελλάδα, όταν έκανε καλά μα είναι πιο. Είναι λάθο. Καταξηράν θάλασσαν γέραν φιλοχρήστου ημών στρατού και το σωμάτων ασφαλείαν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Επιδεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρείς και αφήσουν αμαρτιών των δούλων του Θεού, του επάρχου, δημάρχου, δημοτικών συμβούλων, των κατοίκων της μισού τάφτης και των ευλαβών προσκυνητών αυτής και το συλλόγου του Αγίου Νικήτα, υγείας και σωτηρίας πέρα αυτών υπομένει. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ότι ελέημον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα αναπέμπουμε Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, συνήν και αέ,
και εις τους αιώνας των αιώνων. Thank you.
Oh.
Ένα γιορτό το οποίο γιορτάζει τη μνήμη του Αγίου Ενδόξου Μάρτυρα Εκείνου του Συρίου. Έχουμε την χαρά να είμαστε απόψε μαζί με τον Άγιο Λέρου Καλύμνου και στην Παλαιά, τον κύριο Παΐσιο, τον αγαπητό Ιησού αδελφό, συνυπουργό. Και ζούμε αυτή τη χαρά της παρουσίας του Αγίου μας, σε αυτό το ευλογημένο μαθησί. Μας ευλόγησε ο Άγιος Λέρου Καλύμνου και στην Παλαιά, τον ευχαριστούμε ιδιαίτερως. Ευχαριστούμε και εσάς, το Θάρι TV και τον Σεβασμιότητα Μητροπολίτη Ρόδου, κύριο Κύριλο, για την παρουσία της τηλεόρασης της Δωδεκανήσου και όχι μόνο στο πανηγυρί μας. Να είστε ευλογημένοι, χαρούμενοι, να έρχεστε κάθε φορά, να μην αισθάνονται οι μεν από τους δε μακριά, αλλά να είμαστε όλοι η Δωδεκανήσου Εκκλησία του Εκκλησίου χρόνου κάτω από τη σκέπη του Παναγιωτάτου Οικουμενικού μας Πατριάρχου κ. Γεωργίου Βαρθολομαίου, χαρούμενοι για αυτή τη σχέση την αδερφική. Να είστε ευλογημένοι. Θεός να σας αγιάσει. Εγώ αφήνω τον Άγιο Ιακώβο και Ισίρο για την αγάπη του, για την πρόσκλησή του. Πάντοτε με αγάπη μας καλεί και πραγματικά ζούμε και εμείς αυτό το ωραίο πανηγύρι του Αγίου Νικήτα εδώ στην Ίσυρο, σε αυτό το ωραίο νησί, εδώ στο νησί της Παναγιάς μας, της Σπηλιανής επάνω. Βλέπουμε το λαό πραγματικά που έχει πίστη στον Θεό. Βλέπουμε την ακολουθία του Αγίου Κό και νησίου από την Κό που είναι κοντά στο Δεσπότη και αυτό είναι μεγάλο πράγμα, όπως είπα και στην Εκκλησία προηγουμένως, όπου επίσης και η Εκκλησία. Και είναι μεγάλο πράγμα σε μια εποχή που ζούμε πάρα πολύ δύσκολη, με πολλά συνθήματα και παρασυνθήματα, να είναι ο λαός γύρω από την Εκκλησία, γύρω από την πίστη του, γύρω από την αγάπη του εστεμωμένου και αναστημένου Ιησού. Θα πω και ένα ξανά ευχαριστώ στον Άγιο Καθηγούμενο και Αρχιετικό Επίτροπο του νησιού, τον πατέρα Στέφανο, το οποίο πραγματικά με αγαπάει και τον αγαπάω. Διότι μαζί ξεκινήσαμε από τη Ρόδο και πραγματικά με συγκινεί όταν ακούω τα καλύτερα και βλέπω τα καλύτερα που κάνει για το νησί αυτό. Και ξέρετε, όπου ο Άγιος Καθηγούμενος είναι το μάτι του Επισκόπου. Και ξέρετε, μεγάλο πράγμα είναι ο Επίσκοπος, δεν έχει ένα καλό άνθρωπο κάτω δίπλα του, θα μπορεί να το στηρίζει σε όλες τις εκδηλώσεις. Βέβαια, εμείς η Σένα Εκκλησία του Δεκανήσου, πάντοτε μεθαρρυνωμένοι με αγάπη και οι πέντε αρχιερείς και προηγούμενος της Μονής του Αγίου Θεόρτου της Πάτμου, είμαστε ενωμένοι πραγματικά εν αγάπη πολύ, διότι δεν μπορούμε να χωρίσουμε τίποτα και να βρέσουμε τίποτε. Είμαστε μέλη της Αγίας του Αγίας Εκκλησίας, της Μητρός Εκκλησίας, του Πατριάρχου μας, κάθε ψυχή του Πατριάρχου μας, αυτού του μεγάλου και αγαθού ανθρώπου, του καλού ανθρώπου, αυτού που πραγματικά μας έδωσε την χαρά να αυτή, σήμερα είμαστε να είμαστε από τους μενάρχες, τους χώμους αυτούς. Και εύχομαι ο Άγιος Θεός να στηρίξει τον Πατριάρχη μας, να δυναμώνει, όπως και τον Άγιο Κόβο, τον Άγιο Ιησίου, και όλο τον κόσμο πραγματικά και τον Άγιο Ιηγούμενο να είναι πάντοτε με ρώση ψυχής και σώματος για να μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτές τις δυσκολίες. Ευχαριστούμε την ευχή σας να έχουμε χρόνια πολλά. Είναι χαρά που ήρθατε στο νησί μας, μας διακονείτε. Έχουμε πολλές και καλές και ωραίες αναμνήσεις και πάντοτε με την ευλογία του Αγίου Μητροπολίτη μας Σεβασμιωτάτου κ. Ναθαναήλ κάνουμε την ευγενή πρόσκληση να βρίσκεστε στα μέρη μας για να έρχεστε και να μας δίνετε την ευλογία. Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας έρχεται ανά μήνα ένα διήμερο και σε άλλες ταχτές εορτές ή όταν καλεστεί, αλλά και οι απέξω αρχιερείς θα στέλνουν, γιατί έχουμε πολλές αναμνήσεις, ωραίες αναμνήσεις από την παλιά Μητρόπολη, την Ρόδο, όταν ήμασταν τότε και διακονούσαμε και εμείς μαζί σας. Μία εκκλησία. Και πάλι σας ευχαριστούμε και ελπίζουμε σύντομα να σας έχουμε ξανά κοντά μας με μία πρόσκληση του Σεβασμιότατου μας. Άλλωστε, εμείς προσκλήσεις δεν θέλουμε. Εμείς πάνω, ελεύθερα είναι. Αυτό θα πει η αγάπη του Δεκανησίου Χερέου. Λίγο μύρο, όπως το λένε, κάνετε τα χάρη. Χάρη, λίγο μέσα. Φώτα, μαμάνια.